Στο κυνήγι υπτάμενων δίσκων βγήκε η πολεμική μας αεροπορία μετά από αναφορά πιλότου της Ολυμπιακής ότι τον ακολουθεί ένα αγνώστο ταυτότητας αντικείμενο. Αμέσως σήμερα συνεγερμός και απογειώθηκαν δύο F-16 που όμως δεν βρήκαν τίποτα στον Αττικό ουρανό. Εισβολή από εξωγήινους ή άλλο ένα ακριβό λάθος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας βρέθηκαν στον αέρα αναζητώντας ένα ούφο. Στον αέρα όμως κινδυνεύει να τυναχτεί και ο προϋπολογισμός του Υπουργείου αν η νέα συνήθεια της πολεμικής αεροπορίας να κυνηγάει εξωγήινους συνεχιστεί, καθώς κάθε ώρα πτήσης ενός μαχητικού κοστίζει πάνω από 10.000 ευρώ. Να μην κοιτάγανε αν είναι εκεί το ούφο. Δεν υπάρχουν ούφο. Εδώ πέρα οι άλλοι δεν έχουν ένα φαν, ας πούμε, και εμείς κάνουμε διά. Εφόσον δεν βρήκανε το ούφο, να τον βάλουν να τα πληρώσει. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν στις 3 τα ξημερώματα πιλότος της Ολυμπιακής Αεροπορίας υποστήριξε ότι από τον Αυλώνα μέχρι το Ελευθέριος Βενιζέλος τον ακολουθεί ένα φωτεινό αντικείμενο. 3 ολόκληρες ώρες αργότερα η πολεμική αεροπορία ενημερώθηκε ότι κάτι φωτεινό πετάει προς την Κάριστο. Κάτι που με την ίδια χρονική καθυστέρηση επιβεβαίωσε και ο ελεκτής της πολεμικής αεροπορίας που μάλιστα τράβηξε και βίντεο. Με καθυστέρηση μισής ώρας ακόμα η πολεμική αεροπορία αποφάσισε να σηκώσει στον αέρα δύο αεροσκάφη, ενώ την ίδια περίπου ώρα το φωτεινό ίχνος είχε ήδη αρχίσει να χάνεται. Είτε από δοκιμές που γίνονται από τις μεγάλες δυνάμεις ή είναι δορυφόροι που είναι έξω από την γηινή ατμόσφαιρα και όμως γίνονται αντιληπτά με γυμνό μάτι. Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει ότι στην πολεμική αεροπορία πιστεύουν ότι καλώς ξοδεύτηκαν περίπου 30.000 ευρώ, αν και πρόκειται για ένα συνηθισμένο καιρικό φαινόμενο που οφείλεται στη φωτεινότητα του πλανήτη της Αφροδίτης. Αυτή την εξήγηση όμως απορρίπτουν οι επιστήμονες και οι έμπειροι πιλότοι της Ολυμπιακής που κάνουν λόγο για μυθιστορήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να μπλέξει την Αφροδίτη με κάποιο τέτοιο αντικείμενο. Πολλά από τα αντικείμενα αυτά δεν είναι αγνώστης ταυτότητας, είναι μηχανήματα. Είναι διάφορα παιχνίδια του φωτός και της υγρασίας. Τα όσα γράφονται και λέγονται είναι περισσότερο μυθιστορηματικού χαρακτήρα και όχι πραγματικότητα. Ενδιαφέρον για τις νέες συνήθειες της πολεμικής αεροπορίας έδειξαν ήδη τα ξένα δίκτυα όπως το Associated Press και το Γαλλικό Πρακτορείο που επικοινώνησαν με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ενώ οι θαυμαστές των εξωγήνων στην Ελλάδα πληθαίνουν, βλέποντας σε σχεδόν καθημερινή βάση και από ένα ούφο. Ενώ πολλοί καταγράφουν τις εμπειρίες τους και στο ίντερνετ. Καλημέρα, χτες ξημερώματα Τρίτης είδαμε ένα τεράστιο φωτεινό αντικείμενο σε χαμηλή απόσταση που έκανε απότομη κάθοδο μετά διέγραψε διαγώνια πορεία δεξιά και απομακρύνθηκε ηλικιωδώς. Αν η πολεμική αεροπορία συνεχίσει να κυνηγάει ότι κινείται, πετάει και λάμπει, τότε με μέτριες εκτιμήσεις τα περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ που δαπανώνται ετησίως για τις αναχαιτήσεις των Τούρκων αναμένεται να επιβαρυνθούν με τουλάχιστον άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ, κυριολεκτικά χαμένο στο διάστημα. Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα και να καλησπέρι στο σημείο αυτό τον κύριο Παντελή Φραγκούλη, πιλότο και εμπειρογνώμονα, αλλά και τον κύριο Παναγιώτη Παπά, καθηγητή φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Όχι. Όχι. Όχι ακριβώς, στο ΤΕΙ Πειραιώς. Στο ΤΕΙ Πειραιώς. Καλησπέρα σας λοιπόν και σε εσάς κύριε Παπά. Κύριε Φραγκούλη, θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς. Πόσο συνηθισμένο να σηκώνονται μαχητικά αεροσκάφη F-16 για να ψάξουν για UFO, για υπτάμενα αντικείμενα γνώση ταυτότητα. Κύριε Ξενάκη, είναι γεγονός πάντως ότι αναστατώθηκε όλη η πολεμική αεροπορία. Όλο το κέντρο ελέγχου αεράμυνας, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Λάρισα, αναστατώθηκε. Τα ραντάρ, βέβαια, στη Λάρισα δεν έδειξαν απολύτως τίποτε. Ναι. Τα δύο F-16 τα οποία σηκώθηκαν δεν βρήκαν απολύτως τίποτα. Είναι σαν αυτά που σηκώνονται για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά F-16, ακριβώς. Έτσι. Είναι μαχητικά αεροσκάφη, σαν αυτά που πετάνε στο Αιγαίο και τα ακούμε να έχουν εμπλοκές αερομαχίες με τουρκικά. Αυτό είναι γεγονός. Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει και όπως μας εξηγούν πάρα πολλές φορές οι μετεωρολόγοι, τους οποίους πρέπει να τους συμβολευόμαστε, όσο ανεβώνουμε κατά ύψος, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ψυχρή. Ναι. Όταν λοιπόν ένα στρώμα αέρος ψυχρό εγκλωβιστεί κάτω από ένα στρώμα το οποίο είναι πιο θερμό, εκεί πέρα υπάρχει μια διάθραση. Δηλαδή οι ακτίνες οι οποίες περνάνε από ένα πολύ μεγάλο φωτισμού αστέρι, όταν βγει κάτω από αυτά τα στρώματα του αέρος, ναι, βγαίνει τελείως διαφορετικά. Μπορεί να το βλέπουμε ένα. Μου περιγράφεται ένα οπτικό φαινόμενο εσείς τώρα. Και για το οποίο όμως δεν σηκώνονται F-16 για τα οπτικά πολλές φαινόμενα. Πολλές φορές όμως ξεγελά και εμάς τους έμπειρους πιλότους που έχουμε κάνει πολλές ώρες στον αέρα, που βλέπουμε πολύ κοντά έτσι, τον ένα άστρο ουρανό, όταν είναι πλήρες σκοτάδι, και ξεγελιόμαστε.
Και η αντίδραση της μετεωρολογικής αεροπορίας, κύριε Φραγκούλη, ήταν αντίδραση ούφο ή ρεαλιστική αντίδραση? Η αντίδραση ήταν πολύ σωστή, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο αντικείμενο κινείται στον ελληνικό αεροχώρο και πολλές φορές υπάρχουν αντικείμενα τα οποία κινούνται χωρίς τα ραντάρ να μπορούν να τα δουν. Ο πιλότος το μετέφερε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κατά κανόνα, όσο έχει ενημερώνει... καθήκον, απευθύνθηκε σε ενόπλες δυνάμεις. Ακριβώς. Και εκείνες, προκειμένου για το πανενδεχόμενο που λέει ο λόγος, έκαναν το καθήκον τους όπως επιτάσσει. Ο πιλότος επέμενε ότι κάτι είδε και τον κυνηγούσε κιόλας, λέει. Κύριε, το αντικείμενο. Να ακούσουμε τον κύριο Παπά και να ρωτήσω μετά αν φαίνονται στα ραντάρ τα φυσικά φαινόμενα. Κύριε Παπά. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει ένα ανεξήγητο φαινόμενο, προφανώς. Εγώ θα προτιμούσα παρά να υποθέσω εξ αρχής ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο όπως μια διάθλαση από μια θερμοκρασιακή αναστροφή, ακριβώς, ότι είναι πράγματι UFO. Είναι δεδομένο ότι το σύμπαν αποτελείται από δισεκατομμύρια άστρα με παρόμοιες συνθήκες και είναι πολύ απίθανο να μην μας επισκέπτονται. Θεωρώ λοιπόν το πιθανότερο η εξήγηση ότι ήταν πράγματι ένα UFO και ότι αυτή είναι η φυσιολογική εξήγηση. Γιατί τα UFO δεν έρχονται σε επίσημη επαφή με εμάς, είναι ένα άλλο ερώτημα. Πολύ μεγάλο. Θεωρώ ότι είναι προφανές ότι η ανθρωπότητα, η δική μας, είναι πολύ κατώτερη τεχνολογία. Λέτε ότι υπάρχουν, λέτε και ότι... Και τι είναι αυτά, τι είναι τα UFO αυτά που λέτε? Κάτι το άγνωστο και το κύριο, συγγνώμη, να καλησπερίσω και τον κύριο Δοξάκη Πανταζή, διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Παρατήρησης Αγνώστου Αυτότητα Συμπτώμενων Αδικημένων. Καλησπέρα σας. Αυτό που σας είπε ο κύριος. Ελληνικό Κέντρο Εναέριων Φαινομένων. Μάλιστα. Πάρα πολλά περιστατικά οφείλονται σε λανθασμένες αναγνωρίσεις. Καιρικά φαινόμενα, μικρομετεωρίτες, διαστημικά σκουπίδια. 100.000 διαστημικά σκουπίδια υπάρχουν κατεγραμμένα αυτή τη στιγμή. Αυτά στα ραντάρ, τι γίνεται, δεν μπορούν να εντοπιστούν στα ραντάρ? Η ΝΟΡΑ τα έχει τσεκάρει αυτή τη στιγμή, συνεργασία με την NASA, και ξέρει πόσα πέφτουν και δημιουργούν τέτοιες εικόνες. Μπορεί κάποιο ραντάρ να ξεγελαστεί? Όχι, μόνο το μάτι μπορεί να ξεγελαστεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, στα ραντάρ υπάρχει ίσως κάποιο αμυδρό στίγμα. Ναι. Έτσι, αλλά υπάρχουν αναφορές για επτάμενα αντικείμενα, όταν λέμε αγνώστες ταυτότητες επτάμενα αντικείμενα, τα οποία δεν φαίνονται στα ραντάρ. Και έχουν οπτικό χαρακτηριστικό. Δηλαδή... Τα ραντάρ της πολεμικής αεροπορίας, κύριε Ξενάκη, δεν μπορούν να εντοπίσουν τέτοια αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται πολλές φορές και έξω από τη γηινή ατμόσφαιρα. Αλλά λόγω των αερίων μαζών που υπάρχουν, εμείς τα βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Εγώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, επειδή παρακολουθούμε τώρα με το Ελληνικό Κέντρο Ερευνών εδώ πάρα πολλές αναφορές ημερήσια και βλέπουμε τι δραστηριότητες υπάρχουν και στο διάστημα που γίνονται από ορισμένες δυνάμεις και τι έχει συσσωρευτεί στη τροχιά. Λοιπόν, δυστυχώς οι πιο καλές αναφορές είναι οι παλιές. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Πανταζή, στην περίπτωση αυτή να μιλάμε για αγνώστες ταυτότητες επτάμενα αντικείμενα? Αγνώστες ταυτότητες επτάμενα αντικείμενα είναι κάτι το οποίο δεν είναι πιστοποιημένο. Δεν ξέρουμε τι είναι. Άρα λοιπόν είναι αγνώστη ταυτότητα. Πριν από αρκετές χιλιετίες έπεφτε κεραυνός και λέγαμε ότι είναι κάποιο εκ θεού φαινόμενο. Έτσι. Σήμερα το ανεξήγητο φαινόμενο σημαίνει κάτι που η επιστήμη δεν έχει προσδιορίσει. Λοιπόν, εδώ δεν έχω ένα τέτοιο περιστατικό. Έχω ένα περιστατικό από την Κύπρο. Ένα σφαιροειδή αντικείμενο που έχει πλησιάσει ένα αεροσκάφος της Ολυμπιακής. Είναι φωτογραφία μέσα από αεροσκάφος. Μέσα από αεροσκάφος. Αυτό είναι τι είναι. Εδώ έχω ένα σκίτσο από. Από ιδιότητα από την Κύπρο. Προσδιορίστηκε στο χωράφι. Αυτό είναι σκίτσο. Εντάξει, λοιπόν, τώρα, προσδιορίστηκε εδώ το αντικείμενο. Ένα σκίτσο, να σας πω όμως, ο καθένας μπορεί να γράφει και, να, έτσι, και να σχεδιάσει ό,τι θέλει. Μισό λεπτό. Λέω, μπορώ να πω εγώ ότι ο καθένας μπορεί να σχεδιάσει ό,τι θέλει. Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς μαζεύουμε αναφορές, αξιοποιούμε, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα άλλο, μια άλλη φωτογραφία. Είναι καθαρά ένα δισκοειδές αντικείμενο, το οποίο είναι στην Κρήτη. Αυτό εδώ. Εσείς λοιπόν, νομίζω. Η ερμηνεία δικιά σας ποιος είναι για το συγκεκριμένο θέμα? Ποια είναι η ερμηνεία σας, δηλαδή? Καταρχήν, εγώ δεν είμαι ενημερωμένος για το περιστατικό. Έχω περιστατικά από πολεμική αεροπορία που έχουν καταδιώξει άγνωστα στίγματα που έρχονται από την Τουρκία. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι stealth ή άλλου είδους πτυτικές μηχανές. Τι είναι? Stealth. Stealth. Ναι. Είναι με αεροπλάνα. Αεροσκάφη stealth. Είναι 200-300 μίλια έρχονται αυτά τα αντικείμενα, πλησιάζουν τα πολεμικά αεροπλάνα, επιταχύνουν. Φρενάρουνε, επιταχύνουνε, φρενάρουνε, έχουνε στίγμα. Καλά, τι μου λέτε τώρα, τα αεροσκάφη stealth λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, τα stealth υπάρχουν εδώ και 25 χρόνια. Ωραία, δεν τα πιάνει τα ραντάρ, τα stealth? Βέβαια, τα πιάνει. Δείχνει ένα, το τότε... ίχνος ενός γλάρου δείχνει. Το τότε. Μα άμα δείτε το ραντάρ, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν αναφορές που υπάρχει οπτικό στίγμα και πλησιάζει ο πιλότος και δεν βλέπει τίποτα. Έτσι. Και υπάρχει που βλέπει ο πιλότος και στο ραντάρ δεν βλέπει τίποτα. Εδώ είναι το.
Αλλά εξηγείται και αυτό επιστημονικά. Πάντως, εδώ πρέπει να πούμε, κύριε Πανταζή και κύριε Παπά, ότι προκύπτει εκ των υστέρων, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, πως μάλλον τα αεροπλάνα σηκώθηκαν αδίκως. Διότι δεν επρόκειτο για κάτι τέτοιο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα για κάποιο πολεμική αεροπορία, εγώ πιστεύω, φυσικό φαινόμενο. Εγώ νομίζω ότι σε μια τέτοια περίπτωση οφείλουν να διερευνήσουν αυτό το φαινόμενο και όχι να το λάβουν προημίου για κάποιο φυσικό φαινόμενο. Εάν το κάνουμε έτσι, αν έχουμε αυτή την τακτική, ποτέ δεν θα διαπιστώσουμε την ύπαρξη των UFO. Μα δεν οφείλουμε πήγε να διερευνήσουμε επιστημονικά. Τι λέτε τώρα, τα λέτε UFO, λέει, κάθε η αεροπορία σηκώθηκε για να πάει για και UFO. Κάθε επιστήμονας... Η αεροπορία σηκώθηκε, μην τυχόν, ναι. Έτσι, και είναι κάποιο ίχνος αεροπορικό. Ακριβώς. Γι' αυτό σηκώθηκε. Τι καλά... σηκώθηκε για να κυγεί στο UFO, σηκώθηκε η πολεμική αεροπορία. Κοιτάξτε να δείτε, ο κάθε επιστήμονας, όπως εγώ καθηγητής, περνάμε πολλά στάδια εξέλιξης. Και κρινόμαστε πάρα πολύ αυστηρά. Κατά συνέπεια, τώρα. Ο κάθε επιστήμονας είναι πάρα πολύ συντηρητικός και ακολουθεί την κονφορμιστική άποψη. Η κονφορμιστική άποψη έχει καθιερωθεί να λέγονται αυτά πάντως, φυσικά φαινόμενα. Αν το παίρνουμε έτσι δεδομένα, με την πρόληψη να εξελιχθούμε χωρίς να δεχθούμε τον ψόγο, τότε ποτέ πάντως, δεν θα διαπιστώσουμε. Είναι ενδιαφέρον ότι υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ερωτήματα. Να... Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Και να πάμε στο επόμενο θέμα.